για να δούμε τι νεότερα υπάρχουν, για να είμαστε στο σημείο του ρεπορτάζ πρώτα απ' όλα, βέβαια. Έλα, Αναστασία. Πριν ξεκινήσουμε με αυτά, θέλω να σας ρωτήσω, ξέρετε που ήταν το χωριό Βερδικούσια? Εγώ τώρα το έμαθα, είναι εδώ στη Λάρισα. 3 κάτοικοι σε αυτό το χωριό και συνέταξαν και υπέγραψαν ένα κείμενο μετά την τραγωδία των Τεμπών και όσα ακολούθησαν, που κηρύσουν όλους τους πολιτικούς ανεξαιρέτως κόμματος ανεπιθύμητους στο χωριό τους και λένε να μην τολμήσουν να πάνε για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Έτσι το λέω, γιατί ξέρω ότι σας Πώς είναι οι κάτοικοι σε αυτό το χωριό όμως? Δυστυχώς. Είναι 33 μόνο, αλλά έχουν το κουράγιο να υπογράφουν αυτό το κείμενο, να το δημοσιεύουν και να λένε σε όλους τους πολιτικούς, είτε είναι από την δεξιά, από την αριστερά, να μην τολμήσουν να πλησιάσουν στο χωριό. Είναι πολύ δικαιολογημένη η οργή του κόσμου. Αυτά τα φαινόμενα, επειδή τα έχουμε ξαναζήσει, είναι λίγο... Το χωριό θα ήθελα εγώ, άποψή μου, μην πάμε σε μια συνολική απαξίωση των πάντων, γιατί αυτό οδηγεί στα άκρα. Και τα άκρα δεν είναι καλό πράγμα. Το έχουμε ζήσει στην Ελλάδα αυτό. Τώρα, εντάξει, μεγάλη κουβέντα λέω. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι την οργή τους θέλουν να εκδονώσουν και να ξεσπάσουν με έναν τρόπο, όπως καταλαβαίνουμε. Το χωριό πώς λέγεται, Αναστασία, ξαναπέστο μας λίγο. Βερδικούσια. 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 Λοιπόν, τι νεότερα έχουμε? Λοιπόν, από χθες έρχονται εδώ και καταθέτουν δικηγόροι υποστήριξη κατηγορίας όσον αφορά τους πελάτες τους που είναι κυρίως συγγενείς θυμάτων αλλά και τραυματιών. Είχαμε χθες και τη σύσκεψη της ανακρίτριας με τους δικαστικούς πραγματογνώμονες. Συνέλεξαν ό,τι στοιχεία είχε μία πλευρά και ό,τι η άλλη, και θα δημιουργήσουν έτσι το χάρτη των επόμενων κινήσεων για τις έρευνες. Σημαντικό ρόλο, από ό,τι μάθαμε, θα παίξουν όσα προηγήθηκαν της τραγωδίας, δηλαδή τι κινήσεις έγιναν και από ποιους, που και αυτές έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτής της εθνικής τραγωδίας. Ωστόσο, χθες κατέθεσαν ένας πολύ σημαντικός μάρτυρας, ένας σταθμάρχης με εμπειρία 30 χρόνων. Και τα τελευταία χρόνια ήταν, πριν δηλαδή συνταξιοδοτηθεί, ήταν υπεύθυνος και για την τηλεδιοίκηση, αυτό το σύστημα που πλέον δεν υπάρχει, γιατί κάηκαν τα πάντα και κανείς δεν φρόντισε να το επιδιορθώσει, επεπαλαιωμένο εν συγκρίση με αυτά που θα μπορούσαμε να έχουμε τώρα. Αλλά αυτό που θέλω να μάθει ένα κρίτρια ήταν αν υπήρχε αυτό το σύστημα, αν μετά τη φωτιά κάποιοι έπαιναν στον κόπο να το επαναφέρουν, τι θα γινόταν, θα είχαμε αυτή την εθνική τραγωδία? Και επίσης στις ερωτήσεις της ήθελε να καταλάβει ακριβώς τι συμβαίνει και με τις βάρδιες των σταθμαρχών. Ναι. Πόσοι πρέπει να είναι, πόσοι ήταν παλιότερα με τους σταθμάρχες, τι γίνεται με τις βάρδιες, τα μισά ώρα της κάλυψης, πόσοι θα έπρεπε να είναι στη νυχτερινή βάρδια, τι υποχρεώσεις έχουν οι μόνιμοι και τι οι συμβασιούχοι. Αργά το βράδυ μίλησα και με τον σταθμάρχη που είχε την πρωινή βάρδια. Ακούστε τώρα τι έγινε με αυτόν. Κανονικά ήταν ο άνθρωπος που θα έπρεπε να είναι μέχρι τις 11 το βράδυ την επίμαχη ημέρα στην βάρδιά του. Ναι. Ο πρωινός όμως, επειδή είχε κάποιες δουλειές, του ζήτησε να αλλάξουν. Έτσι λοιπόν πήγε πρωινή βάρδια. Πήγε ο έμπειρος ο άλλος τη βραδινή, όμως και έφυγε κι αυτός νωρίτερα από τη θέση του. Μου είπε λοιπόν ότι επί 20 μέρες ήταν χωρίς ρεπό όλοι οι μόνιμοι σταθμάρχες, διότι συνολικά οι έμπειροι είναι 6. Και είναι υποχρεωμένοι να είναι διπλό ζευγάρι με έναν συμβασιούχο ή έναν άπειρο. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι είχαν να πάρουν 20 μέρες ρεπό, είχαν προηγηθεί και άλλες μέρες συνεχόμενης δουλειάς, ήταν εξαντλημένοι, έπρεπε να κάνουν τις δουλειές τους, κάνουν αλλαγές στις βάρδιες, φεύγουν νωρίτερα. Όλο αυτό μέρες χωρίς ρεπό. Και, συγγνώμη, Αναστασία. 7 μέρες πρέπει μόνο να λειτουργεί ο, λέει ο κανονισμός. Μέχρι 7 μέρες. Και για τους μηχανοδηγούς. Να κάνεις νυχτερινό 7 μέρες για να είμαι ακριβής. Που είναι ήδη πολύ. Για να είμαστε ακριβείς. Λόγω του ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις, δεν υπήρχαν σταθμάρχες και έπρεπε ένας συμβασιούχος ή ένας καινούριος σταθμάρχης να είναι οπωσδήποτε μαζί ζευγάρι με έναν έμπειρο, μάλιστα, ένα μόνιμο που συνολικά είναι 6 στον αριθμό, δεν μπορούσαν να πάρουν ρεπό. Κρατάμε πρώτον το γεγονός ότι, όπως το είπες, οι άνθρωποι αυτοί λειτουργούν υπό εξάντληση. Άρα δεν υπάρχει προσωπικό. Καταγγελία η οποία είναι πάγια των εργαζομένων στο σιδηρόδρομο. Δεύτερον, κρατάμε, Σπύρο μου. Έβγαλε το Όπελ το στοιχείο ότι από τους 400 ή 200 μόνο. Ακριβώς, η μισή. Η μισή. Ακριβώς η μισή. Το έβγαλε το δελτίο το Όπελ. Δεύτερο στοιχείο, το 19, όταν έγινε η πυρκαγιά με το που υπήρχε ο σταθμάρχης τηλεδιοίκησης στην Λάρισα,
απαξιώθηκε εντελώς. Υπολειτουργούσε πριν, καταργήθηκε εντελώς μετά. Άρα ένα δεύτερο μάτι που θα μπορούσε κάτι να δει δεν υπάρχει. Λοιπόν, τα κρατάμε αυτά τα δύο. Επίκυνται να πούμε ποινικές διώξεις στη Λάρισα. Και αυτό που περιμένουμε τώρα, αυτό ακριβώς. Χθες προσπάθησα στο δελτίο να το πω όσο πιο κομψά γίνεται, δηλαδή ότι θα έχουμε δικαστικές εξελίξεις. Ωστόσο, δικαστικοί κύκλοι μας λένε ότι θα έχουμε σίγουρα διώξεις. Μπορείτε να καταλάβετε ποια πρόσωπα θα είναι αυτά. Ναι, είναι τρία ή τέσσερα πρόσωπα. Ναι. Τρία-τέσσερα, ναι. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα να κληθούν κάποιοι να καταθέσουν ενώπιον του ανακριτή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή Αναστασία μου, σε ευχαριστούμε. Αυτή είναι σίγουρα οι σαφάκες νυχτερινής βάρδιας και όχι μόνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε σε επαφή, διαρκώς το ρεπορτάζ τρέχει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.